Ανίτα, κοίτα. Αυτή τη φορά δεν θα της κάνω τη χάρη να γυρίσω ξανά στην ψηλή κοκκινομάλα εχθής. Εγώ δεν είμαι το κρεμμύδι στο πιτόγυρο που όποτε θέλει με πετάει. Εγώ είμαι άντρας. Δεν είναι το κρεμμύδι στο πιτόγυρο που όποτε, ναι, θέλει, που όποτε θέλει το πετάει. Κρεμμύδι, πιτόγυρο, άνθρωπος, κοπέλα. Για να περάσεις παρακαλώ. Ο Κωνσταντίνος. Έξαλλος, είναι έξαλλος, είναι έξαλλος. Είναι έξαλλος. Κάθισε. Παθαίνει οι άνθρωποι όταν έρχονται εδώ, πάνε να φύγουνε πάλι. Πάνε να φύγουνε, πάνε σε άλλο σκηνικό. Πλασάρονται και φεύγουνε. Τι έγινε, ρε φίλε, τι συμβαίνει με σένα? Δημήτρη, είναι το όνομά σου? Κωνσταντίνος. Κωνσταντίνος, συγγνώμη. Αυτό δεν είναι κούνια που κάθεσαι, είναι κάθισμα. Να. Από τα νέα. Λοιπόν, για άλλα λίγο πιο δεξιά σου. Πιο δεξιά σου. Πιο δεξιά σου, λίγο μια ψηλή ακόμα. Πιο δεξιά σου, δεξιά. Δεξιά, όχι εσύ, το κάθισμα. Ναι, πιο δεξιά, όλος μαζί με το κάθισμα, πιο δεξιά λίγο, εκεί, εκεί, δώσε. Ανίτα, κοίτα, αυτή τη φορά δεν θα της κάνω το χατήρι. Εγώ δεν, να γύρισω ξανά στην ψηλή κοκκινομάλα την εχθής. Εγώ δεν είμαι το κρεμμύδι στο πιτόγυρό της που όποτε θέλει με πετάει. Εγώ δεν είμαι το τζατζίκι δίχως σκόρδο, εγώ είμαι άντρας. Αυτή η ποιητική εισαγωγή που κάνεις παραπέμπει δηλαδή στο γεγονός ότι η κοπέλα με την οποία εσύ έχεις σχέση αυτή τη στιγμή πάει και έρχεται? Γιατί όχι. Προσπαθώ να το συνδέσω με τζατζίκι χωρίς κόρδο, με πιτόγυρο χωρίς κρεμμύδι. Βάλε με λίγο στο νόημα. Πάμε ρεαλιστικά, όχι ποιητικά, για να καταλάβουμε. Και μετά δίνεις ποιήση, άμα θες. Ανίτα, θα σας πω. Πάλι μου κουνιέσαι όμως, ρε φίλε, πάλι μου κουνιέσαι συνέχεια. Σταθεροποιήσου κάπου. Δεν θα στα πάρω, πάρω την αρχή. Μάγος είσαι. Πώς έγινε. Πριν από 3,5 χρόνια ήμουνα σε μια βραδιά καράοκε που τραγουδάω συνέχεια. Α, τραγουδάς κιόλας. Τραγουδάω, ναι, τραγουδάω. Α, δηλαδή και παίζει να περάσει και από ταλέντο. Βέβαια, βεβαίως. Ξαφνικά όπως κάνει, όλος ο κόσμος έρχεται για μένα να μ' ακούσει. Okay. Που τραγουδάω, που κάνω το χαμό. Mm-hmm. Γιατί εκεί στο μαγαζί με φωνάζουν προσωπικά σαν τον τραγουδιστή τον Νίνο, και, γιατί μου λένε ότι του μοιάζει κιόλας. Με τον Νίνο τον τραγουδιστή? Ναι, τον κανονικό τον καλλιτέχνη. Και επειδή τραγουδάω και τα τραγούδια του. Θέλουμε και μία φωτογραφία του Νίνο για να δούμε την ομοιότητα. Και επίσης, επειδή όταν με χειροκροτάνε και αυτά, εμφανίζεται μια ψηλή κοκκινομάλα ηχθής. Στο ζώδιο, όχι ψάρι. Στο ζώδιο. Όχι κόκκινομάλα ψάρι, δεν ήρθε ένα ψάρι εκεί. Γοργόνα. Ήρθε άνθρωπος, γυναίκα. Άνθρωπος, γυναίκα, ναι. Χωρίς λέπη. Και όπως εγώ έκανα το διάλειμμά μου και να πάω να ράξω στο μπαρ για να πιω το ποτάκι μου. Ναι, τι γελάτε, εγώ αρχίζω και βλέπω οράματα σιγά σιγά με όλα αυτά που συμβαίνουν. Ναι. Και όπως έκανα το διάλειμμα για να πιω το ποτάκι μου, αυτή ήρθε, μπήκε και αυτή μέσα και εγώ όπως την είδα, έπαθα. Άναψα, πώς το λένε. Έπαθες άναμα. Άναμα, επειδή είδα μια όμορφη γυναίκα. Οκ, okay, λογικό. Λογική αντίδραση ενός άνδρα ο οποίος βλέπει μια γυναίκα που τον γοητεύει. Οκ. Okay. Άναψες. Και στη συνέχεια όταν βγήκα για να κάνω το δεύτερο μου πρόγραμμα. Δηλαδή εσύ σε αυτό το μαγαζί που έχει καραόκε εμφανίζεσαι συχνά? Συχνά, ναι, συχνά. Τραγουδάς εκεί δηλαδή, ναι, μόνιμα. Ακριβώς. Και έχεις κοινό δικό σου? Με τους φίλους μου έρχονται και με ακούνε. Right. Κάνουμε γλέντι, χαμό. Και ξαφνικά με φωνάζει αυτός ο υπεύθυνος του μαγαζιού. Που βάζει τα τραγούδια, θα τραγουδήσει η κοπέλα με τον Νίνο, θα τραγουδήσει και την φωνάζουν. Ο Νίνο, είσαι εσύ? Έτσι με φωνάζουν και σαν. Λόγω της ομοιότητας. Ομοιότητας και σαν χαρακτηριστικό και σαν, έτσι, okay, σαν δεύτερο όνομα. Το καλλιτεχνικό μου έτσι θα το έκανα. Okay. Και θα τραγουδήσουν ένα τραγούδι μαζί τη Καρούλα Αλεξίου, το Ζήλια μου. Μάλιστα. Εύκολο. Και λέω, πάει και ο Νίνο, πάει και Αλεξίου. Όλοι. Και λέω, εντάξει, να το πούμε. Το τραγουδιό είναι αυτό. Χειροκροτήματα στο μαγάζι. Ναι. Χαμός εκεί πέρα. Μάλιστα. Μόλις τελειώσαμε το γλέντι, τη μουσική εκεί στο μαγαζί. Συγγνώμη, αναφέρεις τον για να δούμε λίγο τις ομοιότητες. Εντάξει, νομίζω ότι φαίνεται. Μεταξύ Νίνο και Κωνσταντίνο. Εντάξει. Να βλέπω έτσι. Καλέ, χωρισμένη στη γέννα είναι. Αυτό. Περιπαράνιε.
Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να καταλάβουμε, γιατί δεν έχουμε μια χαμογελαστή φωτογραφία του Νίνο. Δεν να το ξαναδούμε λίγο. Να ψηφίσουν οι θεατές, νομίζω. Αν υπάρχει ομοιότητα μεταξύ του γνωστού τραγουδιστή Νίνο με τον όχι τόσο γνωστό Κωνσταντίνο. Και τι προτιμούν, Νίνο ή Κωνσταντίνο? Δύσκολο δίνω. Είναι δύσκολο. Βέβαια, δίνω. Θα πρέπει να μας πούν, δεν ξέρω αν υπάρχει ομοιότητα. Σημασία έχει ότι ο ίδιος ο Κωνσταντίνος αισθάνεται ότι μοιάζει πάρα πολύ στον Νίνο. Ότι θέλει ο καθένας αισθάνεται. Αυτό δεν το χαλάει κανείς σε κανέναν άνθρωπο. Έτσι, ωραία. Αλλά δεν έχουμε και τη χαμογελαστή του Νίνο για να μπορέσουμε να δούμε. Δεν χαμογελάει ο Νίνο. Α, okay. Όχι, είναι πάντα σκεπτικός. Θυμωμένος. Μάλιστα. Και στη συνέχεια, μετά το μαγαζί, το ξημέρωμα το πρωί, ναι. με την κοπέλα βγήκαμε το πρωί για πατσά, γιατί είμαι και παραδοσιακός. Οκ. Okay. Και βγήκαμε, φάγαμε τον πατσά μας, συζητήσαμε, ανταλλάξαμε τηλέφωνα, τις απόψεις μας. Μετά το απόγευμα, την ίδια μέρα βέβαια, με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει: θέλω να βρω. Πολύ τρυφερό να πηγαίνεις για πατσά. Πολύ ωραία. Στο πρώτο δημιουργεί ωραίες αναμνήσεις και ωραίες μυρωδιές. Κυρίως μυρωδιές. Γιατί όχι, παιδιά, γιατί ο πατσά τι είναι, δηλαδή είναι υποδέστερο. Αυτό λέμε και εμείς. Και είναι και παραδοσιακό φαγητό, έτσι. Τραντισιονάλ. Ναι. Πάτε λοιπόν για πατσά, εκεί γνωρίζεστε καλύτερα στον πατσά. Ακριβώς, το απόγευμα με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει: Κωνσταντίνε μου, θέλω να βρεθούμε να πάμε να φάμε. Ωραία. Της λέω: okay. Μετά τον πατσά, την άλλη μέρα. Την ίδια μέρα, την ίδια μέρα. Δηλαδή, πάλι καπάκι από τον πατσά ξαναφάτε. Ναι, δηλαδή το Σάββατο τραγουδήσαμε, την Κυριακή βγήκαμε για φαγητό, την Κυριακή την ίδια μέρα, το απόγευμα βρεθήκαμε ξανά. Δεν κοιμηθήκατε ποτέ? Καθόλου δεν κοιμηθήκαμε. Δηλαδή, συγγνώμη ρε φίλε, πήγατε, ξενυχτήσατε στο καράοκε. Ωραία. Mm. Πήγατε για πατσά το ξημέρωμα. Μετά σε πήρε. Δεν είχατε κοιμηθεί καθόλου? Καθόλου. Εγώ συνήθως δεν κοιμάμαι καθόλου. Α, γενικότερα δεν το έχεις. Οκ. Με παίρνει. Λέμε βρισκόμαστε. Εσύ σήμερα δεν έχεις κοιμηθεί καθόλου το βράδυ? Όχι. Ήρθα κατευθείαν. Να το δούμε αυτό το θέμα. Πρέπει να κοιμάσαι, Και βρισκόμαστε να φάμε. Την κερνάω εγώ, επειδή είμαι και εγώ ο άντρας που την κοιμάω. Στο ραντεβού. Ναι, ακριβώς. Πήγαμε σε σουβλατζίδικο, φάγαμε. Okay. Παραγγείλαμε από δύο σουβλάκια ο καθένας. Ναι, ναι. Φάγαμε απ' όλα. Mm-hmm. Αυτή με κρεμμύδι, εγώ χωρίς. Okay. Κυρίω, είναι πολύ σημαντική αυτή η λεπτομέρεια. Τεραστία η διαφορά του με και χωρίς. Ναι. Μετά το στη συνέχεια που ξανά μιλάγαμε αυτό, μου λέει: θέλω να σου πω κάτι χωρίς να με παρεξηγήσεις. Πες μου. Από τη μέρα που σε είδα να τραγουδάς και μπήκα μέσα, που σε είδα στο μπαρ. Άναψα κι εγώ και σε είδα μια χαρά κούκλο που τραγούδησες πριν βγεις στο διάλειμμα. Αυτό λέγεται πέσιμο, το κατάλαβες, έτσι. Σου την έπεσε. Ακριβώς. Okay. Και εκείνη την ώρα της είπα εγώ ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Της είπα κι εγώ το ίδιο, ότι είσαι πάρα πολύ ωραία γυναίκα, ψηλή, κοκκινομάλα, ηχθείς σαν ζώδιο. Mm-hmm. Έχει για σένα νόημα το να είναι ηχθείς στο ζώδιο? Βέβαια, αυτό για μένα είναι αυτό. Γιατί και εγώ το ίδιο είμαι. Χθες είμαι κι εγώ. Okay. Και μετά προς το βραδάκι, κατά τις 9.30-10 η ώρα, μου λέει: θέλω να πάμε στο σπίτι σου να κάτσουμε. Ναι. Εκεί από μέσα μου λέω: κατάλαβα. Κάτι θα γίνει. Ναι. Πάμε στο σπίτι και μου λέει: Κωνσταντίνε μου, έχεις να φάμε τίποτα? Λέω: πάλι ρε φίλε. Πατσά σου γλάκι, πάλι φαγητό. Πάλι θα φάει. Λιγούρο. Εγώ κατευθείαν στο ψητό, την είπα: αγάπη μου, δεν έχουμε να φάμε τίποτα. Ναι. Έχω στον μπαρ του σπιτιού μου ποτάκι. Να σε προσφέρω ένα ποτάκι. Και μετά τρώμε, άμα πεινάσουμε πάλι. Πάλι. Ακριβώς. Της προσφέρω ένα ποτάκι με πάγο, ουίσκι. Okay. Πίνω κι εγώ ένα, πίνει κι αυτή ένα. Μου ζητάει και δεύτερο. Έγινε η τόχη με την κατανάλωση πολύ, Ακριβώς. Καταφέραμε μέχρι το βραδάκι να πιούμε όλο το μπουκάλι. Το πιάμε. Γίναμε λιώμα. Λιώμα, τελείως. Και άϊπνε και με πατσάδες και σουβλάκια μέσα στα κουρέλια μετά από αυτό. Δεν κοιμηθήκατε? Πάμε προσωπικά στο δωμάτιό μου. Εννοείς πάτε, δηλαδή μπορούσατε να σηκωθείτε να πάτε μέχρι το δωμάτιο μετά? Πήγαμε, όμως εμείς αντιξηγήκαμε μέχρι το δωμάτιο. Σκύλια του πολέμου. Εκεί ανακαλύψαμε
μια βραδιά του πάθους που λέμε. Okay. Πω, πω. Που μύριζε πατσάκι σου βλάκι. Το πρωί πήγα να σηκωθώ. Ναι. Μπορούσες. Κατάφερα να σηκωθώ, okay. Να ντυθώ, που ήταν Παρασκευή για να πάω να κάνω πρόβα στο μαγαζί για το καράοκι πάλι το Σάββατο. Ναι, έχεις εμφανίσεις, ναι. Γιατί κάνω μια-δυο φορές την εβδομάδα, τα Σάββατα κάνω σε συγκεκριμένο μαγαζί, κάνω καράοκι. Ωραία. Και αυτή ακόμα δεν σηκώθηκε καλά-καλά, με βουτάει. Ναι. Μου σκίζει το μπουκάμισο, λες και είμαι ο Σάκης ο Ρουβάς. Μπαίνει και ο Ρουβάς στο κάδρο τώρα. Μετά το Ναι. Και εκεί ολοκληρώσαμε. Εντάξει, ξανά. Δεν θέλω να διαχειριστικές λεπτομέρειες. Να ρωτήσω κάτι τώρα. Αυτά, δηλαδή, άρα λοιπόν η γυναίκα που σε εγωίτευσε έγινε δικιά σου. Έγινε δικιά μου. Ναι. Την κατάφερα. Ναι. Και με κατάφερε και την κατάφερα. Εντάξει, ναι. Ναι, πολύ ωραία. Το απόγευμα πήγα να ετοιμαστώ να φύγω. Ναι. Για να πας για να πάω στο καράοκι να κάνω τις πρόβες μου. Της λέω, θα έρθεις ή θα κάτσεις εδώ ή βαριέσαι να θα πας πουθενά. Μου λέει βαριέμαι, μου λέει θα κάτσω εδώ. Μάλιστα. Okay. Γυρνάω πιο νωρίς, ναι. Δεν τη βρίσκω στο σπίτι. Μάλιστα. Ενώ σκεπεί θα είναι εκεί και θα περιμένει. Μάλιστα. Τι πάω να την πάρω τηλέφωνο, ναι. Δεν το σηκώνω. Ναι. Μία, δύο, τρεις. Λέω, κάτσε ρε φίλε. Υπάρχει περίπτωση να φύγει σπίτι λέω, και να κοιμήθηκε σπίτι τη. Τι ξαναπαίνω τηλέφωνο, κλείσα προωθείτε. Όχι ρε φίλε. Ενώ πρώτα δεν το σήκωνε, μετά προωθεί το η κλίση. Μάλιστα. Ακριβώς. Και δύο φορές την πήρα ξανά που γελικλή σας προωθείτε. Τη είχα δώσει βασικά εκείνη τη μέρα αντικλείδη της καρδιάς μου και αντικλείδη του σπιτιού μου. Όλα αυτά πάνε πάνε. Και μόλις πάει γύρω στις 12-13 το βράδυ, ακούω κλειδιά εγώ αραχτώ στον καναπέ μου, την τηλεορασίτσα μου, το τσιγάρο μου, το ποτάκι μου, αραχτώ εκεί. Βλέπω το ποδόσφαιρό μου και ακούω κλειδιά και λέω, αγάπη μου, ήσουν τόσες ώρες και σε ψάχνω. Δεν μου δίνει σημασία, λέω δεν θα το κάνω θέμα. Να περάσει. Καλά έκανες, καλά έκανες. Καλά έκανες. Όπως στην αρχή. Ναι. Ανωτερότητα, καλά έκανες. Μου την ησυχία, να λέω. Οκ, δεν θέλει να δείξει τώρα μιζέρια που ήσουν και αυτά. Λες κάπου θα πήγε, εντάξει. Την άλλη μέρα το πρωί δεν μου απάντησε καθόλου. Μου γκάφτει πάλι. Τι εννοεί το σοπάδι, είχε φύγει από το σπίτι. Όχι, ήταν από την ώρα που ξυπνήσαμε κανονικά. Δεν μίλαγε το πρωί. Μίλησαμε καλημέρα και αυτά. Και την ξαναρωτούσα συνέχεια που ήταν και που είτε. Ναι, αλλά είπαμε ή θα το κάνουμε θέμα ή δεν θα το κάνουμε. Εσύ το κάνει μεγάλο θέμα. Ενώ είπε να μην το κάνει. Όχι, εκείνη το βράδυ λέω, να μην το κάνω. Θα την ξαναρωτήσω. Ναι, αλλά τι, καλύτερα το έκανες εκείνη την ώρα να τέλειωνε. Την πήγες από το πρωί κατευθείαν. Ναι, τέλος πάντων δεν σου απαντούσε. Δεν μου απαντούσε. Το βράδυ. Εσένα αυτό σε ενοχλούσε μέσα σου. Ναι, κάτι λέω, κάτι σαν να συμβεί. Κάτι να γίνεται, λέω. Ναι, σε έτρωγε. Κάτι μέτρωγε, λέω, κάτι θα γίνει. Ναι. Εσωτερικός κνησμός είναι αυτός. Ξαφνικά το βράδυ κάτω από το σπίτι μου ακούω κάποιες φασαρίες αυτοκίνητο. Λέω, κάτσε να δω τι γίνεται, λέω. Να κατέβω κάτω, εγώ έτρεξα κάτω να δω τι γίνεται. Και βλέπω την κοπέλα μου να φιλιέται με τον καλύτερο μου φίλο. Κάτσε ρε παιδιά, περιμένετε παιδιά, μην φωνάζετε, περιμένετε. Ο καλός φίλος, πού ήρθε ο καλός φίλος? Ήταν από, ήμασταν από παιδικά χρόνια τον μαζί. Τον είχε γνωρίσει, τον είχες γνωρίσει? Όχι, δεν ξέρω τον βρήκε, τι έκανε. Πόσο καιρό είχες τις σχέσεις με αυτήν την κοπέλα? Ουσιαστικά μιλάμε για 24 ώρα σχέσεις, έτσι, κάνω λάθος? Ή έγινε μετά? Δεν κάνετε λάθος. Καθόλου. Όπως μας τα περιγράφει, σε γνώρισε, πατσάς, σουβλάκι, σπίτι, σύμπτυξη. Την άλλη μέρα κάνει λαμινόρε, γυρίζει πίσω, έρχεται και δεν εμφανίζεται στα τηλέφωνα πουθενά, δεν απαντάει στις ερωτήσεις και βλέπεις τον Σταντανέ με τον καλύτερο φίλο. Ακριβώς. Της λέω πήγαινε μέσα τώρα. Και του λέω, με σένα, κύριε μου, θα λογαριαστούμε άλλη στιγμή. Του τραβάω και μία στον καθρέφτη, να μην μπορεί να παρκάρει στον συνοδηγό τίποτα. Του τραβάω μία, του πάω τον καθρέφτη. Αυτό δεν είναι καλό, ναι. Να μην μπορεί να παρκάρει. Α, για του τον έσπασε. Ναι, τον έσπασε, τέλος, δεν έχει τίποτα. Είναι και γρουσουζιά αυτό, άστο. Και μπαίνω μέσα και της λέω, δεν τρέπεσαι λίγο, της λέω. Shame on you. Πώς μπόρεσες? Δεν απάντησε μου αυτή, λίγο κάπως, λίγο σαν να το παίζεις στεναχωρημένη. Εγώ δεν το. Δεν την πίστεψα, λέω, θα το κάνει σαν παραμυθάκι για να τη συγχωρέσω. Έκανα όμως την πρώτη κίνηση, να τη συγχώρεσα μία, τη συγχώρεσα δύο. Τι ξανά έγινε αυτό, πολλές φορές? Ξανά. Εγώ μετά από κάποια στιγμή, εγώ βγήκα έξω. Εσύ το ξεπέρασες αυτό, το ξεπέρασες? Το ξεπέρασα μετά το χωρισμό. Οκ. Okay. Α, χωρίσατε. Στη συνέχεια, εγώ βγήκα
έξω σαν να θα ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Πήγα στην πλατεία για να... και στη γειτονιά μου. Πήγα, αίσθησα καραούλη πουθενά, πως εμφανιστούν πουθενά. Ξαφνικά ακούω κάτι, φωνές από ένα θάμνο, πίσω από ένα θάμνο. Πάω σιγά σιγά εκεί χωρίς να τίποτα και ανοίγω το θάμνο και εγώ έχασα τη μιλιά μου, τα λόγια μου και τους βλέπω να κάνουν τα ίδια και τα ίδια. Πάλι με αυτόν. Ναι. Έλα ρε φίλε. Σε λούπα. Πάλι. Ναι. Πάλι, ε. Άρα λοιπόν, Δράκος, σου είχε πει ότι δεν παίζει κάτι και ότι ήταν ένα τυχαίο γεγονός. Ή όχι, σου είχε εξηγήσει, γι' αυτό σου είχε δώσει εξηγήσεις. Εκείνη την ώρα που τους λέω, τι κάνετε εδώ... Δεν είναι αυτό που νομίζεις, του είπε. Λάθος. Αφήστε τον, παιδιά, λάθος, να εκφραστεί. Όχι. Και μου απαντάει αυτός, μα Κωνσταντίνε μου, μα πού θα βρω μια τόσο όμορφη γυναίκα σαν εσένα, σαν της δικιάς σου. Ο φίλος μου. Και εγώ κοινά, τι να απαντήσω εδώ πέρα, τι να του πω. Τι να πω. Αλλά αυτή με φοβήθηκε. Εγώ ξέρεις δεν έχω καταλάβει. Την πρώτη φορά που έγινε η μανούρα και της είπες εσύ ότι δεν σε είδα με τον καλύτερό μου φίλο κτλ. Το ξεπεράσατε αυτό. Εγώ προσωπικά όχι. Ναι, όμως συνέχισες να είσαι σχέση μαζί της. Αυτό ναι, για να δω μέχρι να τραβήξει. Άρα αυτό μπορεί να θεώρησε ότι είσαι μέσα σε αυτό ανοιχτός και σε αυτό εσύ. Μετά όμως κατάλαβε το αντίθετο όμως, γιατί εγώ της είπα δεν θα κάτσω ούτε να γίνω το παιχνιδάκι σου, ούτε να με κοροϊδεύεις πίσω την πλατούλα μου. Πήγαινε με τον καλύτερο μου φίλο, με όποιον θέλεις. Άρα της έδωσες να καταλάβει εκεί ότι τέλος δεν είναι το που δέχεσαι. Μετά όμως, μετέπειτα από λίγες μέρες, εγώ ζω ένα δράμα. Γιατί? Γιατί βγαίνω έξω, γιατί άρχισε να με παρακολουθεί. Ναι. Και εγώ να δίνω, μην δίνω σημασία, σαν είμαι άγνωστος. Εγώ περπατάω από τη μία πλευρά και άλλη φωνάζει στον δρόμο, γύρνω πίσω και γυρνά πίσω. Και φωνάζει το όνομά μου που είναι αλλημένος φορές. Δεν το κάνω εγώ θέμα και μόλις γυρνάω σε κάποια φάση και της λέω, έλα εδώ τώρα. Τώρα τρεις φορές απαντάω. Έρχεται για να μην γίνει χαμός στον δρόμο. Δεν με κάνει ρε ζήλμη στη γειτονιά μου. Ναι, έχω και ένα όνομα στη γειτονιά μου. Και της λέω, εγώ θα κάτσω να κοινώ το παιχνιδάκι σου, ούτε να με κοροϊδεύετε. Εγώ δεν είμαι άνθρωπος που θα κάτσω να ασχοληθώ μαζί σου. Και την έβαλε στη θέση της, με άλλα λόγια. Ακριβώς. Έλα, σπίτι να πας τα πράγματα. Την παρότητά σου, την προσωπικότητά σου και την έβαλε στη θέση της ξανά. Και τι έγινε τώρα εκεί. Εγώ όμως της είπα, κυρία μου, εγώ δεν πρόκειται να σου κάνω τη χάρη ξανά, και ούτε να ξαναγυρίσω. Ωραία. Εσύ είσαι σαφής απέναντί της το ξεκαθάρισες. Τελειώσαμε. Τώρα τι σε φέρνει εδώ σήμερα. Με φέρνει εδώ πέρα για να της εξηγήσω και να καταλάβει ότι δεν έχασε μόνο έναν άνθρωπο. Έχασε και ένα καλλιτέχνη, κεραστέχνη του καραόκε. Ρε φίλε, για να καταλάβω, εσύ γουστάρεις να είσαι με αυτή τη γυναίκα ή όχι. Όχι, απλά εγώ όμως ήρθα εδώ στην εκπομπή. Ναι. Για να καταλάβει και για να της δείξω ότι τελειώσαμε. Για να το καταλάβει. Γιατί εκείνη επιμένει να σε διεκδικεί, σε θέλει. Να με διεκδικεί, αυτό που λέτε. Ναι, ναι. Όμως εγώ όμως δεν θέλω. Πώς να το δεν θέλεις θέλω άλλο, να, μέσα δηλαδή, την εκπομπή, να σε διεκδικεί εκείνη. Θέλω να πω μέσα στην εκπομπή ότι αν με ενοχλεί, ούτε στα τηλέφωνα με παίρνει, ούτε τίποτα. Δεν θέλω τίποτα από αυτήν. Εγώ τελείωσα από αυτήν. Άρα λοιπόν θες να σταματήσει εδώ η διάθεσή της να ξαναγυρίσει κοντά της. Ακριβώς. Μάλιστα. Ωραία, να το πεις ξεκάθαρα, ρε φίλε. Πες της το. Πες της το στην κάμερα, να το καταλάβει. Εγώ, κοπελιά μου, ψηλή κοκκινομάλα ηχθής, όσο και να με ενοχλείς, όσο και να μου στέλνεις μηνύματα. Εγώ δεν σου κάνω τη χάρη. Δεν ξαναγυρίζω σε σένα. Εγώ δεν είμαι το κρεμμύδι στο φυτό γύρω σου που όποτε θες με πετάς. Εγώ δεν είμαι το τζάτζι και λίγο σκόρδο. Εγώ είμαι άντρας, πάρ' το χαμπάρι. Και εκτός από αυτό, ήρθα εδώ στην εκπομπή και να της αφήνω ένα τραγούδι τουλάχιστον. Έχω την εντύπωση, φίλε, ότι δεν έχει τελειώσει μέσα σου το θέμα με αυτή την κοπέλα. Έχει τελειώσει απλά. Τι γουστάρεις, τι θέλεις. Δεν ξέρω πόσο σε διεκδικεί και πόσο σε προσπαθεί να σε φέρει ξανά κοντά της. Αλλά ναι, της δείχνεις ας πούμε την άρνησή σου στο ότι είχε ταραβεριστεί και με το φίλο σου κτλ. Αλλά φίλε, τη γουστάρεις, δεν το έχεις ξεπεράσει.
Δεν το έχω. Το τώρα να λέμε αλήθεια. Όχι, το έχω ξεπεράσει. Έλα εσύ τώρα, Κωνσταντίνε, που το έχει ξεπεράσει τώρα. Άμα το έχει ξεπεράσει, θα το σκεφτώσουν ακόμα. Άλλο, ήρθα και εδώ και στην εκπομπή. Αλλά για άλλο, έχει έρθει. Εκτός από αυτό. Ναι. Είχα έρθει με σκοπό για να αφιερώσω ένα τραγούδι που το τραγούδαγα και το χόρευε επίσης εκείνη. Ναι. Που ήταν στην ελληνική ταινία με το Ντόλι Βοσκόπουλο και τη Μέρη Χρονοπούλη, το Φεγγάρι Πανοθέμου. Αλλά στην τελική σημαία κάτι άλλαξε. Όπως είμαι το πρωί, με το κουστούμάκι μου, το πουκαμισάκι μου.